έκλαιγες? Όχι, όχι, τίποτα δεν είναι. Είναι μια βλεφαρίδα μου πήκε. Δεν μαυροφορέθηκες, ποιον πένθεις? Τη ζωή μου, τα νιάτα μου, την καριέρα μου. Αχ, γιατί το έχεις πάρει τόσο κατάκαρδα? Γιατί ούτε προπολεμικά δεν συνέβαιναν αυτά. Να με παντρεύετε με προξενιό, με έναν κυδοδοσκό, ούτε τον ξέρω, ούτε με ξέρει. Το πρωί τηλεφώνησε ο ξάδερφος. Ανάθεμά τον. Τι είπε? Θα τακτοποιήσει κάτι δουλειές που έχει και με την πρώτη ευκαιρία θα ανέβουνε στην Αθήνα. Με το παλικάρι. Ανάθεμά τους! Παλικάρι είναι? Ναι, δεν πρέπει να είναι μεγάλος. Φώτη τον λένε. Ανάθεμά τον! Όχι, όχι! Τι μου φταίει ξένος άνθρωπος? Τι σου φταίει? Άλλωστε μπορεί να είναι και το τυχερό σου. Περιμένεις κανέναν? Ναι. Μια φίλη μου, η Ρεβέκα, θα περάσει πρωτού πάει στη δουλειά. Τόσο αργά πάει για δουλειά? Αποκλειστική είναι η γυναίκα, στο τζάνιο. Για όνομα του Θεού! Δεν δικαιούμαι να έχω μια φίλη εκτός επαγγέλματος! Συγχώραμε, βρε αγάπη μου, συγχώραμε. Ξέρω ότι υποφέρεις. Άκου, Κορίνα. Αν δεν πεις εσύ το ναι, εγώ δεν θα αφήσω να γίνει αυτός ο γάμος. Αίμα μου! Αίμα μου! Σε ευχαριστώ! Σε ευχαριστώ! Γεια! Παίζει αυτό τον Φώτη. Τι άλλα στοιχεία έχουμε? Έλα, για αφήστε τις άχλες. Τι παριστάνετε τους εσκιμαούς? Άμα μπορεί να ψοφολογήσεις πια.